Στη συνέχεια θα δείξουμε τη λειτουργία της αναζήτησης. Θα αναζητήσουμε δηλαδή αρχεία τα οποία ενώ είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή μας, δεν θυμόμαστε την θέση αποθήκευσής τους. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει σύμφωνα με το όνομα του αρχείου, με το μέγεθος, με τον τύπο, με την ημερομηνία δημιουργίας ή τροποποίησης του κλπ. Μεταβαίνουμε στη λειτουργία της αναζήτησης, εάν από το μενού Έναρξη κάνουμε κλικ στην εντολή αναζήτηση. Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνουμε κλικ όλα τα αρχεία και τους φακέλους. Στο πρώτο πεδίο, εδώ δηλαδή, πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου. Κάνουμε αριστερό κλικ και πληκτρολογούμε το όνομά του. Ας υποθέσουμε πως αναζητούμε αρχεία με το όνομα Αναφορά. Πληκτρολογούμε τη λέξη Αναφορά. Στη συνέχεια επιλέγουμε την θέση της αναζήτησης. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε αρχεία τα οποία βρίσκονται στο σκληρό δίσκο C όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Κάνοντας ένα κλικ σε αυτό το βέλος, μπορούμε να επιλέξουμε κάποια άλλη θέση αναζήτησης. Εάν είμαστε έτοιμοι, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Η αναζήτηση τελείωσε. Βρέθηκαν πέντε αρχεία όπως μπορούμε να δούμε σε αυτό το σημείο. Τα αρχεία είναι αυτά και υπάρχουν σε αυτούς τους φακέλους. κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προηγούμενο» για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου. Εάν δεν θυμόμαστε ολόκληρο το όνομα του αρχείου, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα μέρος του μόνο. Το κείμενο «Αναφ» παραδείγματος χάριν. Η αναζήτηση θα γίνει πάλι στο σκληρό δίσκο Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». Αυτή τη στιγμή βρέθηκαν έξι αρχεία, τα οποία περιέχουν το κείμενο «Anaf» και βρίσκονται σε αυτούς τους φακέλους. Κάνουμε πάλι κλικ στο κουμπί προηγούμενο για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου. Εάν δεν θυμόμαστε το όνομα του αρχείου, διαγράφουμε το κείμενο το οποίο υπάρχει σε αυτό το πεδίο και το αφήνουμε κενό. Η αναζήτηση θα γίνει με βάση κάποιο άλλο κριτήριο, παραδείγματο χάρη την ημερομηνία τροποποίησης του αρχείου. Κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο και επιλέγουμε, παραδείγματο χάρη, μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή η αναζήτηση θα μας επιστρέψει όλα τα αρχεία τα οποία τροποποιήθηκαν μέσα στην τελευταία εβδομάδα και βρίσκονται στο σκληρό δίσκο C. Κάνουμε κλικ στο κουμπί αναζήτηση. Βρέθηκαν συνολικά 174 αρχεία και είναι αυτά. Κάνουμε ξανά κλικ στο κουμπί προηγούμενο για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου. Ασφαλώς μπορούμε να επιλέξουμε και κάποια άλλη ημερομηνία τροποποίησης, συγκεκριμένη αυτή τη φορά. Κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο, προς διορισμός ημερομηνιών και ορίζουμε τις νέες ημερομηνίες. Ορίζουμε παραδείγματος χάριν. Από τις 15 Δεκεμβρίου του 2007 έως και 7 Ιανουαρίου του 2008. Πάλι αναζήτηση μέσα σε αυτό το έυρος των ημερομηνιών, το δίσκο C για όλα τα αρχεία κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Θα δούμε πως βρέθηκαν 307 αρχεία τα οποία εμφανίζονται εδώ. Επιστρέφουμε πάλι στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου.